Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του Λαμία Report με καλεσμένο τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Λαμίων, τον κύριο Γιώργο Κοτρονιά. Καλώς ορίσατε, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε στο στούντιο. Πρώτη φορά, κύριε Κωνσταντόπουλε. Και είμαστε μόλις λίγα 24 ώρα πριν από την Κυριακή της 18ης Μαΐου που θα κληθούν οι δημότες να ψηφίσουν για άλλη μια φορά του νέου καλλικρατικού Δήμου και για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκλογές και μετά πάμε στις ευρωεκλογές. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχετε εμπειρία, αλλά αυτές οι εκλογές είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετική και η ψυχολογία του κόσμου. Δήμαρχε, και αυτό το εισπράτητε και εσείς, φαντάζομαι. Ποιο είναι το κλίμα της προεκλογικής περίοδου για τα δημοτικά μας πράγματα εδώ και γενικότερα, μια και μιλάτε με τον κόσμο? Ναι, πράγματι είναι διαφορετικές εκλογές. Πιστεύω ότι ειδικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο κόσμος θα κληθεί να κρίνει καθαρά αυτοδιοικητικά, καθαρά σε επίπεδο προσώπων, καθαρά σε επίπεδο συνδυασμών, καθαρά θα κληθεί να απαντήσει στο ποιος νομίζει ότι είναι ο ικανότερος, είναι ο επαρκέστερος, είναι ο καταλληλότερος, εν πάση περιπτώσει, για να οδηγήσει το Δήμο στη νέα αυτή περίοδο. Άρα λοιπόν, καταρχήν φαίνεται ότι ειδικά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου βαθμού, φαίνεται ότι το κλίμα είναι αυτό στον κόσμο. Παράλληλα, αυτό το οποίο εισπράττουμε εμείς όλο αυτό το καιρό είναι ότι υπάρχει ένα ρεύμα νίκης για μας. Θέλετε, γιατί υπάρχει ένα έμπειρο πρόσωπο δοκιμασμένο που δεν τα έχει πάει άσχημα όλα αυτά τα χρόνια. Θέλετε, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση και ένα κατά γενική ομολογία εξαιρετικό επιτελείο. Επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχω κάνει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Θέλετε, για αυτό το πράγμα υπάρχει μια αγάπη, μια εμπιστοσύνη, ένα ρεύμα νίκης. Άλλωστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα τίποτα από κανέναν άλλο συνδυασμό. Δεν άκουσα τίποτα από κανέναν άλλο συνυποψήφιό μας. Δεν άκουσα μια πρόταση. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει πρόταση από κανέναν άλλο εκτός από εμάς. Γενικολογίες, αοριστολογίες, μια χαλαρή κριτική, γιατί δεν υπάρχει και κάποιο αντικείμενο το οποίο να δώσει ένταση και οξύτητα, δεν βλέπουμε καμία πρόταση. Και αυτό, δεν σας κρύβω, αυτό με ανησυχεί. Όταν βλέπω, ας πούμε, ότι σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο της αυτοδιοίκησης, σε μια περίοδο που οι χρηματοδοτήσεις είναι μειωμένες, που μπαίνουμε στο νέο ΕΣΠΑ, όταν βλέπω 5 συνδυασμούς να μην κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση, ένα κάτι της, να δώσουν ένα στίγμα για το αύριο, νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Και δεν σας κρύβω ότι το έζησα αυτό, το έζησα τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν και πάλι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά υπήρχαν μόνο αντιδράσεις σε δικές μας συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό που είπατε για τον κόσμο, ότι στις εκλογές αυτοδιοικητικές του πρώτου βαθμού θα ψηφίσει πρόσωπα, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να σας πάρει η μπόρα και γιατί μπορεί να είναι δυσαρεστημένος κάποιος με την κυβέρνηση, γιατί είστε και κομματικός υποψήφιος? Ο κύριος Σαμαράς ήρθε εδώ και είπε: ψηφίστε Γιώργο και Κώστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι γνωστό, η ιστορία μου τουλάχιστον έχει δείξει, ότι δεν ήμουν ποτέ κομματικός υποψήφιος. Όχι τώρα, στις δύσκολες εποχές. Δεν ήμουν ποτέ κομματικός υποψήφιος. Πάντα απευθυνόμασταν στην κοινωνία. Αυτή τη φορά έχουμε ένα πολυσυλλεκτικό, ένα ψηφοδέλτιο από άντρες και γυναίκες από όλους τους πολιτικούς χώρους, τους οποίους τιμώ και ευχαριστώ που μου κάνουν και αυτή την τιμή να βάλουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα τέτοιο θέμα. Βεβαίως. Δεν θα βάλω διόδια στη Λαμία. Όποιος έρχεται και θέλει να πει δύο κουβέντες καλές ή να εκφράσει τη στήριξή του, ευπρόσδεκτη είναι η στήριξή του από οποιονδήποτε. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε περιορισμούς σε αυτούς που θέλουν, αλλά εμείς δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Ούτε ποτέ ζητήσαμε από κανέναν από αυτούς να μας δώσει χρήσμα ή στήριξη. Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία μας. Σε αυτή μας στηρίζει, σε αυτή απευθυνόμαστε, με αυτή συνομιλούμε και αυτή φαίνεται ότι μας δίνει αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, δεν ήμουνα, δεν είμαι και δεν θα είμαι ποτέ κομματικός υποψήφιος.
Το απέδειξα όλα αυτά τα χρόνια και το αποδεικνύω με αυτό το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο το οποίο κατεβάζουμε αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει να μας δώσει στήριξη, ευπρόσδεκτη από όπου και αν προέρχεται. Μάλιστα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι, όχι έχουν ακουστεί, ξέρουμε ότι τα κονδύλια την τελευταία τετραετία ήταν 70%, 60% κάτω. 70% μειωμένα. Ωραία. Πού θα βρεθούν χρήματα για επενδύσεις για να γίνουν κάποια πράγματα την επόμενη τετραετία? Ναι. Άκουσα βέβαια και άλλους συνυποψηφίους που λένε ότι θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε χρήματα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε μερικά πράγματα για το πώς δίνονται οι χρηματοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα σας πω μετά κάτι το οποίο είναι μια ωραία ιστορία που έχω από αυτή την ενασχόλησή μου όλα αυτά τα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει αποκεντρώσει τα κονδύλια στα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι είμαι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιφερειών και μάλιστα είμαι με την σύμφωνη γνώμη όλων των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης μέχρι το 2017, και ό,τι θα σας πω είναι ηλεγμένο και εντός εισαγωγικών πιστοποιημένο. Η Ευρώπη λοιπόν έχει αποκεντρώσει τα κονδύλια στα κράτη-μέλη. Τα κονδύλια αυτά τα διαχειρίζεται το εθνικό κράτος και οι περιφέρειες. Ένα 3% των κονδύλιων για διάφορες δράσεις κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που λέμε soft δράσεις. Θα σας πω ποιες είναι αυτές οι soft δράσεις. Όλα τα υπόλοιπα κονδύλια βρίσκονται εδώ. Μέσα από το ΕΣΠΑ ή προηγουμένως μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Τώρα με το νέο ΣΕΣ. Το σύμφωνο, το καινούριο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν, εδώ είναι τα κονδύλια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε το βάρος μας και την προσοχή μας, και το αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία πήραμε όλα αυτά τα χρόνια, τα πήραμε από εδώ. Στην Ευρώπη υπάρχουν χρήματα μόνο δανεικά. Δηλαδή αν θέλεις να πάρεις δανεικά από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και να δανειστείς, μπορείς να πας στην Ευρώπη να πάρεις λεφτά. Χρήματα όμως αυτού του τύπου που παίρνουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Με τα σαν οποία, προγράμματα δηλαδή. Ακριβώς. Τα έργα, όλα τα μεγάλα έργα που κάνουμε, είτε από το ΕΠΕΡΑ, είτε το ΕΣΠΑ, είτε από το Ταμείο Συνοχής, αυτά βρίσκονται αποκεντρωμένα στα κράτη-μέλη. Και εδώ δώσαμε το βάρος μας και εδώ τα καταφέρνουμε καλά και θα συνεχίσουμε. Βεβαίως, έχουμε και τέτοια προγράμματα, soft προγράμματα όπως σας είπα, όπως σας πούμε παραδείγματος χάρη η συμμετοχή μας στο δίκτυο των έξυπνων πόλεων. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε, το πήραμε από την Ευρώπη, συμμετέχουμε με άλλες μεγάλες πόλεις, το Άμστερνταμ, τη Ρώμη, με πολύ μεγάλες πόλεις και η μικρή Λαμία μέσα, και τα έχουμε καταφέρει καλά. Όμως τα χρήματα είναι αυτά. Είμαστε σε επαφή, ξέρετε ότι έχω αυτή την επαφή ως μέλος Επιτροπής Περιφερειών. Θα σας πω όμως ένα, αν έχουμε το χρόνο, να σας πω κάτι. Πείτε μας, γιατί δεν μας κυνηγάει εδώ ναι, τηλεοπτικός χρόνος όπως είναι όταν στα δελτία. Όταν ήμουν νέος δήμαρχος, είχα ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα transport για τις συγκοινωνίες. Πήγα λοιπόν έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δω αυτό το πρόγραμμα transport. Ήταν και αυτό μια soft δράση βέβαια, αλλά πολύ χρήσιμη, γιατί γίνονται κάποιες μελέτες και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν που ήμουν στο κτίριο μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φωνάζει κάποιος από μέσα, λέει: Δήμαρχε, λέει, να σας πω λίγο. Ήταν ένας κύριος με ένα μουσι. Λέει: Δήμαρχε μου, λέει, σε βλέπω, λέει, που γυρίζεις από το πρωί, λέει, μέσα εδώ πέρα. Εγώ, λέει, λέγομαι Γιαννούσης. Να σου πω κάτι, λέει. Εδώ μην ψάχνεις για τα πολλά λεφτά. Εδώ είναι λίγα τα λεφτά, λέει. Τα πολλά λεφτά, λέει, είναι στη χώρα σου, λέει. Πήγαινε, λέει, κάτω και πάρ' τα από εκεί τα λεφτά. Αυτός ο Γιαννούσης είναι αυτός που είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης. Τότε λοιπόν με είχε βάλει στο νόημα ο άνθρωπος αυτό, γιατί δεν είπαμε μόνο αυτό, μιλήσαμε αρκετή ώρα. Με έβαλε στο νόημα και μου είπε πώς να διεκδικώ τα λεφτά. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Μιας και είμαστε, όπως ξέρετε, η πρώτη πόλη στην περιφέρεια σε απορροφήσεις κονδυλίων κλπ. Κλπ. Να μην τα λέμε αυτά. Είμαστε όμως δήμαρχοι και έδρα της περιφέρειας. Είμαστε, ναι. Χάσαμε κάποιες υπηρεσίες, ίσως χάσουμε κι άλλες, ή διεκδικούμε να γίνουν πράγματα. Και πολλοί σας κατηγορούν ότι δεν ήσασταν τόσο διεκδικητικός όσο θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια. Έφυγε η ΜΕΡΙΠ, έφυγε η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΕΕ και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, απάντηση. Η διεκδικητικότητα αποδεικνύεται από την αποτελεσματικότητα.
υπάρχουν επικοινωνιακά τεχνάσματα να δείχνεις ότι είσαι διεκδικητικός, να φωνάζεις και να μην πετυχαίνεις τίποτα. Κερδίζεις προς στιγμή τις εντυπώσεις, το αποτέλεσμα όμως δεν σε δικαιώνει. Για να δούμε στη δική μας περίπτωση λοιπόν. Να πάω λίγο παλιά, να πάω για τη ζεύξη του Μαλλιακού. Όταν τότε όλοι είχαν εγκαταλείψει, είχαν παραδώσει τα όπλα και καταφέραμε με τον Ευρωβουλευτή του τον Τρακατέλη και το πήγαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρώπης, η οποία έβαλε δυσμενείς περιβαλλοντικούς όρους για το κράτος, με αποτέλεσμα να είναι το έργο ασύμφορο και να ματαιωθεί. Να συνεχίσουμε με το πανεπιστήμιο μας. Ακούω μερικούς που λένε ότι ξέρετε, πάει το όνομα, δεν λέγεται Στερεάς Ελλάδος. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι περιφερειακός, εγώ είμαι Δήμαρχος Λαμίας. Ως Δήμαρχος Λαμίας λοιπόν, αν καθίσουμε να δούμε το ισοζύγιο, θα δούμε ότι η Λαμία είναι πάρα πολύ κερδισμένη από όλη αυτή την αναδιάρθρωση του σχεδίου Αθηνά. Γιατί είναι κερδισμένη η Λαμία? Γιατί η Λαμία τι είχε? Είχε ένα τμήμα των 65 ατόμων, καλό τμήμα μεν, αλλά ένα τμήμα των 65 ατόμων, και σήμερα τι έχει? Η Λαμία σήμερα έχει μια σχολή θετικών επιστημών με 450 άτομα, 470 άτομα για την ακρίβεια, σύμφωνα με το μηχανογραφικό, που σημαίνει ότι σε 4 χρόνια θα έχει 2.000 φοιτητές, που θα αλλάξουν τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Η Λαμία, παρά το γεγονός ότι λέγανε τότε ότι Χαλκιδείς και οι Χαλκιδαίοι και οι Εβοείς είναι διεκδικητικοί και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν, θα μας πάρουν την έδρα του ΤΕΗ, η έδρα του ΤΕΗ στερά σε λάζουν στη Λαμία σήμερα. Γιατί τα καταφέραμε? Γιατί μπορεί να μην φωνάζαμε, αλλά κάναμε κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό. Πήραμε 5 καθηγητές πανεπιστημίου, φτιάξαμε μια μελέτη, στηρίξαμε τις θέσεις μας και όταν πήγαμε κάτω, συνεργούντων βεβαίως και των ανθρώπων, των πολιτικών που είναι από εδώ, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, συνεργούντων και όλων αυτών, πήγαμε κάτω τεκμηριωμένα και αποδείξαμε ότι εδώ έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν. Και η έδρα του ΤΕΗ να έρθει εδώ και εδώ να έρθει και μια δεύτερη και ένα δεύτερο τμήμα και να έχουμε μια σχολή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Τώρα σε ό,τι αφορά το όνομα, για να το κλείσω και αυτό, επειδή ακούγεται πολλές φορές ότι χάσαμε το όνομα, ναι, το χάσαμε το όνομα, αλλά θα θυμίσω σε όλους ότι το ΤΕΗ Λαμίας ξεκίνησε ως ΤΕΗ Θεσσαλίας, παράδειγμα της Λάρισας, και όμως ανδρώθηκε, έγινε ένα πολύ δυνατό ΤΕΗ, με αποτέλεσμα να γίνει ΤΕΗ Λαμίας και τώρα πλέον να είναι ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Αν λοιπόν σε αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια γενναία χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους για να γίνουν κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου για τη σχολή της Λαμίας, προσέξτε, όχι για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τη σχολή της Λαμίας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το τομέα η Λαμία είναι κερδισμένη. Να προχωρήσουμε τώρα στο άλλο θέμα της ΜΕΡΙΠ. Ναι, για τη ΜΕΡΙΠ. Προφανώς όλα αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο θέματα του Δημάρχου, αλλά μένω σε αυτό που είπατε ότι ίσως λένε ότι δεν ήμουν διεκδικητικός. Για τη ΜΕΡΙΠ έκανα ό,τι μπορούσα ως Δήμαρχος και σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ήταν μια εθνική απόφαση και δεν ήταν μόνο η μετακίνηση της ΜΕΡΙΠ της Λαμίας, ήταν και άλλες 100 τόσες μονάδες όλη την Ελλάδα. Δεν πήγε σε άλλη πόλη, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν κάποια άλλη πόλη πιο διεκδικητική για να την πάρει, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι ήταν απόφαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο χαράζει την εθνική στρατηγική και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όμως τι κάναμε. Σε αντιστάθμισμα, αυτή τη στιγμή στη Λαμία έχουν έρθει όλες οι στρατολογικές υπηρεσίες από τους 5 νομούς της περιφέρειας. Είναι εδώ, στη Λαμία. Δεύτερον, το ΚΕΙΠ, ας μην ξεχνάμε, το ΚΕΙΠ είχε φύγει, αλλά το ΚΕΙΠ το ξαναφέραμε. Το ξαναφέραμε και όχι μόνο το ξαναφέραμε, επειδή πολλοί λένε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να φύγει το ΚΕΙΠ. Αυτή τη στιγμή σας ανακοινώνω, για να το ξέρουν και όσοι μας ακούνε, ότι με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, που είναι το ανώτατο όργανο και δεν αλλάζουν οι αποφάσεις του, σταθεροποιήθηκε και είναι πλέον μόνιμο εδώ το ΚΕΙΠ. 550 άτομα έρχονται σε κάθε σειρά. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τώρα, ξέρετε τι αγώνα δώσαμε για να κρατήσουμε υπηρεσίες? Ο ΠΑΔ. Ήταν να φύγει ο ΠΑΔ. Ήρθαμε σε επαφή με τους εργαζόμενους, τους παραχωρήσαμε στη Λεωνίδου γραφεία ικανά να τους φιλοξενήσουν, μειώσαν τα έξοδα τα λειτουργικά, δεν έφυγε. Ήταν να φύγει η υπηρεσία του ΕΟΤ, να πάει στο Βόλο. Διαπραγματευτήκαμε από πέρυσι το καλοκαίρι, ο μόνος που διαπραγματεύτηκε, κύριε Κωνσταντόπουλο, ήταν ο Δήμαρχος. Δεν άκουσα κανέναν άλλο να διαπραγματευτεί. Δεύτερον, στην διαβούλευση που έγινε τώρα, ο μόνος ο οποίος έστειλε τεκμηριωμένες προτάσεις ήταν ο Δήμαρχος. Και πέρα από το προσκήνιο και σε επίπεδο παρασκηνίου,
συνεργούντων και όλων των πολιτικών, να λέμε και μια καλή κουβέντα για τους πολιτικούς, μην τους έχουμε συνέχεια κατηγορούμενους. Όλων, βοηθούντων λοιπόν όλων, καταφέραμε και κρατήσαμε τον ΕΟΤ εδώ. Και έχω την ευχαριστήρια επιστολή του προσωπικού. Το ίδιο έγινε και για την περιφερειακή διεύθυνση του ΟΤΕ. Ήταν να φύγει. Ο μόνος που ενήργησε και άμεσα ενήργησε ήταν ο Δήμαρχος Λαμίας. Και καταφέραμε αμέσως να έρθει ότι παραμένει, και πάλι έχω το ευχαριστήριο από τους εργαζομένους, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι ο μόνος που κινείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Δήμαρχος. Και ας μην έχει πάντα την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να υπογράψει ένα χαρτί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν τα πετυχαίνουμε όλα, αλλά θεωρώ όμως ότι σε επίπεδο διεκδίκησης η Λαμία όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά μόνο από τα παραδείγματα που σας είπα πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάνουμε τη δουλειά μας αρκετά καλά. Δήμαρχε, απ' τη μία είστε εσείς που λέτε ότι στους δύσκολους καιρούς και στη φουρτουνιασμένη θάλασσα το καράβι θέλει έμπειρο καπετάνιο, και απ' την άλλη είναι όσοι είναι απέναντι από τον Γιώργο Κοτρονιά και λένε 16 χρόνια είναι αυτά, 4 τετραετίες, αφήστε να βγήκε κανένας άλλος. Καταρχήν, κύριε Κωνσταντόπουλε, εγώ δεν έχω ψευδεστήσεις, ούτε έχω την εντύπωση ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Όμως, στις εκλογές, κοιτάζεις τι έχεις απέναντί σου και προσπαθείς να επιλέξεις το καλύτερο για την πόλη σου συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Σας είπα λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα δεν άκουσα κάποια πρόταση όλο αυτό το διάστημα. Μόνο εμείς κάνουμε προτάσεις. Δεν άκουσα μία πρόταση να πούν κάτι να ψελίσουν ένα λόγο. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα που λέτε. Δεν ξέρω, έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που λέει διορίζουμε κάποιον δήμαρχο για 5, για 10, για 20 χρόνια. Νομίζω ότι στην πολιτική είναι αυτονόητο ότι ο κόσμος επιλέγει. Στην κρίση του κόσμου πας κάθε 4 χρόνια και λες αυτός είμαι, αυτά έκανα, αυτά θέλω να κάνω, με εμπιστεύεστε? Πας στην κρίση του κόσμου, και τώρα υποψήφιος είμαι, στην κρίση του κόσμου πάω, αν ο κόσμος δεν με θέλει θα με αλλάξει. Απλά είναι τα πράγματα αυτά και δεν νομίζω ότι... Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν λοιπόν το μόνο που έχουν να πούνε σήμερα οι άλλοι συνδυασμοί, οι άλλοι συμποψήφιοι μου, το μόνο λοιπόν που έχουν να πούνε είναι ότι ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι 16 χρόνια. Αυτό δεν δείχνει μια πολιτική παινία για αυτούς, μια φτώχεια, μια γύμνια επιχειρημάτων? Δηλαδή αυτό είναι το επιχείρημα? Με αυτό κατεβαίνεις να ζητήσεις την ψήφο του κόσμου, με το ότι ο άλλος είναι πολλά χρόνια? Μα είναι πολλά χρόνια γιατί ο κόσμος τον τιμά σε αυτή τη θέση. Στον κόσμο απευθύνεται κάθε φορά. Πολιτικοί είμαστε. Έχουμε και άλλους δημάρχους παλιότερα στη Λαμία, οι οποίοι τίμησαν το αξίωμα αυτό για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Είπατε ότι κρίνεται ο δήμαρχος από το τι έκανε, τι δεν έκανε και θα ψηφίσουν οι πολίτες ανάλογα, οι δημότες. Τι ήταν αυτό, ας πούμε, που θα μπορούσατε εσείς να είχατε κάνει, δεν προλάβατε ή δεν μπορέσατε για κάποιους άλλους λόγους να κάνετε τα χρόνια που πέρασαν? Ένα παράδειγμα. Προφανώς υπάρχουν πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω και δεν μπόρεσα να τα κάνω για πολλούς λόγους, είτε γιατί ήταν έξω από τις αρμοδιότητές μου, με ξεπερνούσανε, είτε γιατί έπρεπε να τηρήσουμε και κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν αντικρουόμενες πεπιθήσεις. Αν σας έλεγα κάτι το οποίο μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, θα ήθελα στην περιοχή μας να έχουν αναπτυχθεί τα ιαματικά. Βεβαίως ο κόσμος ξέρει ότι τα ιαματικά, επειδή είναι εθνικής σημασίας, δεν ανήκουν στο Δήμο, δεν έχουν δοθεί ποτέ στο Δήμο, τα διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, η ΕΤΑΔ, η οποία μάλιστα τώρα τα έχει δώσει το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο μάλιστα έκανε ένα διαγωνισμό άγωνο. Θα σας πω ένα, κύριε Κωνσταντόπουλε, πράγμα. Παρόλο που δεν είχα την αρμοδιότητα, παρόλο που δεν ήταν μέσα στις δυνατότητες του Δήμου, θα έχω πάει και 10 επενδυτές στα ΕΤΑΔ, στο ΝΕΟΤ δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, και 10 επενδυτές, μεταξύ των οποίων 3 ξένους επενδυτές, για να μπορέσουμε να σπρώξουμε την αξιοποίηση του πλούτου τον οποίο έχουμε και τον οποίο, αν τον είχαμε αξιοποιήσει ως περιοχή, θα ήμασταν η πλουσιότερη περιοχή της Ευρώπης. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ πέρα καμένα βούρλα, θερμοπύλες, ψωρονέρια, υπάτη, πλατίστομο και να μην είμαστε η πρώτη σε ανάπτυξη περιοχή. Ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος τόπος. Να σας πω κάτι τώρα.
Αυτό είναι ένα το οποίο θα ήθελα να έχει προχωρήσει περισσότερο. Όμως, κάτι καταφέραμε σε αυτό το τομέα. Καταφέραμε τουλάχιστον να βάλουμε πόδι μέσα στα Ιαματικά με την παραχώρηση των Ιαματικών πηγών του Καλλιδρόμου στο Δήμο της Λαμίας για 25 χρόνια. Τα ψωρονέρια. Τα πήραμε τα ψωρονέρια. Βάλαμε 300.000 ευρώ στον προϋπολογισμό μας για φέτος. Θα τα αξιοποιήσουμε. Θα πηγαίνει ο κόσμος δωρεάν εκεί να κάνει τα λουτρά του. Και θα δει επίσης και η πολιτεία ότι στα χέρια του Δήμου ένα περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου αξιοποιείται. Γιατί εμείς σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορέσουμε να δείξουμε πώς αναδεικνύεται η περιοχή, και βλέποντας αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε να βάλουμε πόδι μέσα και στις άλλες πηγές. Παραδείγματος χάρη, Θερμοπύλες, ιστορικό όνομα, δεν μπορεί να μένει έτσι. Η Πάτη. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι όταν με έπαιρνε η μητέρα μου και πηγαίναμε στα λουτρά της Πάτης. Ανθούσαν τότε τα λουτρά η Πάτης. Δεν μπορεί εκεί να μην μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο υδροθεραπευτήριο. Έχει μαραζός ο τόπος, τα ξενοδοχεία, τα ακριβώς. Και έχει και μια πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Και λοιπόν είναι ένα από τους πρώτους στόχους που έχω για τη νέα αυτή περίοδο. Να αξιοποιήσουμε τα Ιαματικά της περιοχής μας με οποιοδήποτε τρόπο. Έστω και αν χρειαστεί να είμαστε μέσα σε ένα μεγαλύτερο σχήμα που θα έχει ορίσει το κράτος με ένα 10%, αλλά να είναι ο Δήμος μέσα, να έχει τον κοινωνικό έλεγχο, να έχει να γίνεται η όσμωση με την τοπική κοινωνία για καλύτερο αποτέλεσμα. Μήπως η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ίσως σε συνεργασία και με το δεύτερο βαθμό, αλλά επειδή ξέρουμε την ΚΕΔΕ ότι είστε πάρα πολλά χρόνια στο ΔΣ, πρέπει να συγκρουστεί περισσότερο με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, τη σημερινή, την αυριανή, την... Ναι. Είτε λέγονται με αφορμή αυτό, ναι, ναι, ναι. Είτε λέγεται Ιαματικά, ναι. Είτε λέγεται πόρη, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, ναι. Είτε λέγεται αρμοδιότητες. Θα σας πω, επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για δεύτερη περίοδο και είμαι και πρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα σας πω ότι αυτή την περίοδο, παρόλο που ήμουν αντιπολίτευση στην ηγεσία της ΚΕΔΕ, λυπήθηκα τον πρόεδρο. Κάθε μέρα και ένα χαστούκι. Κάθε μέρα και ένα πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση. Στους πόρους, στο προσωπικό, θεσμικά, στο να απομειωθεί το κύρος της αυτοδιοίκησης. Γίνεται ένας αγώνας κόντρα στο κεντρικό κράτος, το οποίο δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι πρέπει, όπως στην Ευρώπη, την αυτοδιοίκηση να την αφήσει να προχωρήσει μόνη της. Είναι ένας αγώνας. Αγωνιζόμαστε, αντιδρούμε. Είναι σκληρές οι αντιστάσεις του κεντρικού κράτους, κύριε Κωνσταντόπουλε. Είναι πολύ σκληρές οι αντιστάσεις και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε εμείς την αγωνιστικότητά μας και τη διεκδικητικότητά μας, αλλά να ξέρετε ότι είναι σκληρές οι αντιστάσεις, αν και πιστεύω ότι τελικά δεν μπορεί να μην πάμε και εμείς στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα να είναι πάντα δέσμια των κρατικών επιχορηγήσεων. Στην Ελλάδα θα πάμε στο ευρωπαϊκό μοντέλο και νομίζω πολύ σύντομα, γιατί αν δεν πάμε στο ευρωπαϊκό μοντέλο, η αυτοδιοίκηση θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, σαν τα τρία αυτά χρόνια που περάσαμε και τα οποία ήταν τα δυσκολότερα της καριέρας μου. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, εδώ θα είμαστε και μετά τις εκλογές, να τα πούμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και αν θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας γιατί Κοτρονιάς, νομίζω ότι μας το είπατε. Αν θέλετε με δύο λόγια να το συνοψίσετε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να σας πω κάτι. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για έργα, ούτε για οράματα, γιατί τα έχω πει όλο αυτό τον καιρό. Σας είπα, δεν άκουσα από κανέναν άλλον τίποτα. Λυπηρό αυτό για την αυτοδιοίκηση, να ξέρετε. Τα περιγράφουμε μέσα στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου μας. Δεν θα πω για έργα. Έτσι, το πρόβλημά μας θα είναι από πού θα βρούμε τα λεφτά για αυτά τα έργα. Τα έργα τα έχουμε προγραμματισμένα, το τι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Εγώ θα σας πω τι θα ήθελα ύστερα από μερικά χρόνια. Θα ήθελα ο Λαμιώτης να γυρίζει το διακόπτη και να έχει δωρεάν θέρμανση. Θα ήθελα δηλαδή μετά από μερικά χρόνια το δεύτερο μεγάλο μου όνειρο, που είναι η ενεργειακή αυτονομία του Δήμου μέσα από τη γεωθερμία, να το κάνω πραγματικότητα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, παρόλο που και πάλι ξεφεύγει από τις δικές μας αρμοδιότητες. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ήδη καταφέραμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανάδοχος για να μελετήσει το γεωθερμικό πεδίο της Ανθύλης και της κοιλάδας του Σπερχιού. Είναι η ΔΕΗ ενεργειακή.
έχουν προχωρήσει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τέτοιους στόχους πρέπει να βάλουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το να σας πω ότι θα είμαστε ένας Δήμος αλληλεγγύης είναι αυτονόητο. Το να σας πω ότι μετά τη μείωση του προσωπικού που έχουμε, ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε και τις κοινωνικές μας και τις διοικητικές μας υπηρεσίες, το θεωρώ αυτονόητο. Το να πω ότι ο Δήμος της Διαφάνειας ήδη έχει επιτευχθεί, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους ελέγχους, όλα αυτά τα χρόνια ελεγχόμαστε, από 11 πηγές ελεγχόμαστε και όλα τα πάντα βρίσκονται στο διάβγεια, δεν χρειάζεται. Θα πω λοιπόν μόνο ότι πρέπει αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες τομές, ακόμα αν θέλετε και κάποιες ανατροπές, για να αφήσουμε και εμείς το στίγμα μας και να λέμε κάποτε ότι σε αυτόν τον τόπο βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία ακόμη συνέντευξη εδώ στο στούντιο του Λαμία Report για τις δημοτικές ή τις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής. Μέχρι τότε να είστε καλά.